στους 26 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μας στους 19. Λοιπόν, αγαπητέ Τέλη, οφείλεις να ξέρεις ότι η δεκαετία που διανύουμε είναι η δεκαετία του τηλεφωνητή. Π.χ. ένα σωστό μήνυμα, ένα σωστό τηλεφώνημα μπορεί να σε πάρει στον παράδεισο, ενώ ένα λάθος στην απόλυτη κόλαση. Φαντάσου δε ότι μπορεί να παίζει το μήνυμά σου στις φίλες της και να βγάζεις και γέλιο. Εγώ λέω να την πάω από το κινητό για γκλάμορ. Όχι Τέλη μου, όχι αγόρι μου, όχι! Άφησε το κινητό! Σε θέλω απλό, απέριτο, δωρικό! Όλα θα παιχτούν εδώ στη φωνή. Όλα! Και να ξεκαθαριστεί από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχεις ανάγκη την απάντησή της. Είσαι ένας χομπίστας. Είσαι ένας χομπίστας. Θέλω βαθιά φωνή αισθησιακή. Να τη διαπεράσεις όλη της το κορμί. Έτσι, και όχι λεπτομέρειες. Όχι λεπτομέρειες. Ποιος είσαι και τέτοια. Σε θυμάται. Οφείλει να σε θυμάται. Επρός. Πάρ' την τώρα. Τηλεφώνησε την. Χάρισε της αυτήν την εμπειρία. Και όχι λεπτομέρειες. Όχι λεπτομέρειες, Τέλη. Οφείλει να σε θυμάται. Είμαι η Λίτσα. Αφήστε μήνυμα. Ναι, γεια. Είμαι ο... δεν μπορώ. Μόνο που ακούω τη φωνή της στον τηλεφωνητή, διακατέχουμε από αίσθημα κατωτερότητα. Σκέψου την αγωνία της μόλις ακούσει το ημιτελές σου μήνυμα. Δώσ' της άλλη μια ευκαιρία. Πάρ' την ξανά τηλέφωνο, να ακούσει αυτή την υπέροχη φωνή. Είμαι η Λίτσα. Αφήστε μήνυμα. Ναι, είμαι ο Τέλης. Δεν μπορώ. Δεν είπαμε ότι σε θυμάται. Δεν επιτρέπεις τον εαυτό σου να μην σε θυμάται. Είπες και το όνομά σου. Λάθος. Πάρ' την ξανά τηλέφωνο. Παίξε με το θύμα σου. Σαρκοφόρο τέρας. Τίγρη. Χομπίστα. Είμαι η Λίτσα. Αφήστε μήνυμα. Ναι. Είμαι ο Τέλης που με ξέρεις. Πάρε με στο τηλέφωνο μου 0944-956 724, να με πάρεις! Άμεσος, απλός, δωρικός, λιτός! Χομπίστας. Τελικά δεν ήταν και τόσο δύσκολο. Τι νέπισες, αγόρι μου, με τη φωνή και την απλότητά σου. Είμαι η Λίτσα. Αφήστε μήνυμα. Λίτσα, από ό,τι αντιλαμβάνεσαι είμαι ο Τέλης. Λέω απόψε που έχει φεγγάρι και καίνε τα κεριά μόνο για μας να βρεθούμε στην παραλία σε μια ερημική ακρογιαλιά. Τέλη. Λίτσα. Μη διανοηθείς να με ξαναπάρεις. Τις αγίνεσες. Τη χτύπησες αλήπητα χομπίστα. Μην διαρροηθώ για να πάρω. Τουλάχιστον δεν έμεινες με την αφιβολία. Τελικά.